Γεια σου, γεια σου, γεια σου, YouTube, αγαπημένο. Τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι καλά, μια χαρά είσαι και εσύ και εγώ καλά, γύρισα από τη Θεσσαλονίκη. Σου έχω τραβήξει ένα βιντεάκι της Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη ήταν, ξέρεις, 24 ώρες πήγαμε όλες και όλες, στο σύνολο, αν θέλεις, χωρίς τον ύπνο δεν σου τράβηξε δηλαδή την ώρα που ψωνίζαμε, με την ώρα που τρώγα, με την ώρα που αυτό, γιατί με τα παιδιά και τον άντρα, καταλαβαίνει, δεν ήταν επαγγελματικό ταξίδι, ήταν αναψυχή. Οπότε δεν ξέρω αν θα σου αρεβάσω. Θα δούμε. Ωστόσο, εσεί ξεκινήσατε τα μηνύματα, γιατί μόλι πω εγώ μισή live skincare και ρουτίνα μαζί και δεν είμαι στην ώρα μου. Αρχίζουν τα πού είσαι και είναι 10 και 32. Πάμε να ανοίξουμε το live από εκεί. Γιατί πάρα πολλέ απορίε προχθέ με το live, ε, με τον κωδικό. Και εγώ όταν έχουμε κωδικό αγχώνομαι. Οπότε τώρα χαλαρά και ωραία, κάνοντα και τη ρουτίδα μα, θα λύσουμε τις απορίες τι υπόλοιπε απορίε με ό,τι έχει να κάνει με συνδυασμού από την εταιρεία Aurora. Και όχι μόνο έτσι χαλαρά. Τώρα που πήγε και στο Λέβιτα ο Στέφανος να έχουμε την ησυχία μα, να τα κάνουμε όλες ζωστά. Πάμε να ρίξουμε το live, παρακαλώ. Το ξέρω ότι με βλέπει λίγο στραβά. Κάποια στιγμή θα πάρω βάσει σωστέ. Γιατί έχουν χαλάσει όλε. Πλαστικέ είναι. άστο. Τέλο πάντων. πάμε να ανοίξουμε το live. Το μαλλί έχει δική του προσωπικότητα σήμερα εδώ. Το βλέπει. Θα μου σπάει λίγο τα νεύρα. Θα τα αφήσω λε και να το φτιάξω. Θα το φτιάξω όπω μπορώ. Γιατί μπορώ. Θα το φτιάξω όπω μπορώ. ταραν, ταραν Ταραραν. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, λέω, τι γίνεται, καλημέρα σας, τι κάνετε, πως είστε και εδώ στο YouTube, τι κάνετε, how are you, how do you do, 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 good morning, good morning, good morning, good morning, sunshine, good, good morning, beautiful people, τι κάνετε, στα αγγλικά φαντάζεσαι, και λέει, ξυπνάτε μία μέρα και μιλάω μόνο αγγλικά, τι θα κάνατε, ε, πες ότι ξυπνάς μία μέρα, ρε παιδί μου, ανοίγεις ένα live μία μέρα και μιλάω μόνο αγγλικά, τι θα κάνεις, ο οποία η θέση σου. Μίλησέ μου λίγο, καλημέρα Καλλιόπη, τι θα έκανες, ε? <laughs> τι κάνετε, πώς είστε, είσαστε καλά, είσαστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα Τζένι καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε. Καλημέρα Ελένη, beauty secret. Καλημέρα, καλημέρα Ρία, καλημέρα Μάτα. Τι κάνετε, είστε καλά. Γεια σου Νίνα μου, γεια σου, γεια σου, γεια σου Νίνα λέω κρύα Βουδαπέστη, ε. Κατερίνα, φαντάζομαι πόσο κρύα θα είναι. Άμα είναι κρύα εδώ η Ελλαδίτσα μα, η κύριε κυρία μα, φαντάζομαι στη Βουδαπέστη τι γίνεται. Καλημέρα, 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 Μέρι. Θα έπαιρνε μεταφραστή. <laughs> Έλα, μα Σιγά. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα, Τίτα. Καλημέρα σα εκεί. Ομορφό, εγώ με τον μπαμπά σα, τον κομωτή και τι κοράκλε. Γεια σα, παιδιά. Γεια σου, ρε Μέρι. Με πορτογαλικά θα είχε θέμα, με τα αγγλικά το έχει. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Άμα θα μίλαγα ποτέ ξένη γλώσσα, νομίζω, θα μίλαγα ισπανικά. Γεια σου, Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη. Bonjour, bonjour. Παιδιά, θα ήθελα να σα μιλάω ισπανικά. Αυτή η γλώσσα είναι. Κάτια χονδρογιάννη, αγιούδα με μακεσπίδα. Πάλα αμακέ, και μακέ, 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 δεν λέω άλλα, θα μας κόψουν, είναι πρωί, ηλιόλουστη Κρήτη, τι λες, τι λες, και εδώ, και εδώ ήλιο έχει, αλλά με δόντια. Τι έγινε με την Παλαινσιάγα, παιδί μου, καλημέρα από το Λιστόν, παγνώ, τι είπε η κοπελίτσα, τι είπε η κάτια χονδρογιάννη, που βρίσκεσαι στο Λιστόν. Είσαι στο μου. Οκ. Okay. Καλημέρα, Πόπι. Χθε την έκθεση φύγαμε με γεμάτα χέρια πάλι. Κατάλαβα, παιδιά, τα Χριστούγεννα φέτο θα είναι δύσκολα για όλου. <laughs> δε, φαΐ δεν θα έχουμε. Ξέρεις τι θα τρώμε. Κρέμες, ορούς, παπούτσια, τζιν, τσάντες. Ε, ε, τί, εγώ πιστεύω τέτοια πράγματα θα τρώμε Δεν πειράζει, θα κάνουμε διατροφή, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είσαι. Η Κάτια γελάει. Είσαι αλήθεια στο λιστόν; Τι δουλειά έχει εκεί που έχει μπλέξει. Γεια σου, Αλεξάνδρα, γεια σου, Ελένη. Γεια σα. Καλημέρα, Εύφη καλημέρα. Γεια σου, Ιώτα, πού είσαι. Τι έγινε η Μπαλνσιάγα. Ερέσει Δηλαδή θες να μου πεις ότι πουλήθηκε. Δηλαδή εξαγοράστηκε αυτό. Καλημέρα αγαπημένη. Πώς είναι το παιδί. Κορεάτικα νομίζω θα μάθουμε όλο στο τέλος. Με τόσα κορεάτικα διαβαντάει. Εμένα πάνω η κάρτα μου έχει 2 ευρώ. Εντάξει μην αγχώνεσαι. Με 2 ευρώ δεν έχω κάτι να δεις. Οπότε είσαι κομπλέ. Δεν θέλω άγχος. Περιμένω λαντιόπις λέει και βάσια θα σκάσω. Έλα έλα όλα θα έρθουν παιδιά σιγά σιγά. Χάστα αλλά Βικτόρια Σιέμπρε Σταμάτα παρα Σιέμπρε Σταμάτα σου λέω Και μ' άρεσε πολύ ο Ενρή και η Και ο Άσε σου λέω Τώρα μην με ακούσει είναι εδώ Καλημέρα με χαρά Α αυτό θέλω να το λέει μόνο η Φωτεινή όπω το λέει η Φωτεινή Ή το άλλο που λέει το Μποτζόρνο Ατούτι Τι ωραία που τα λέει και τα δύο Καλημέρα Κωνσταντίνα Άκουσα ότι κατηγορούσαν την καινούργια του καμπάνια Για φώτο που παραπέμπουν σε Αλήθεια. Όχι, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Και καλύτερα, να, άμα με ρωτά, άμα σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Γεια σου, Μαρίνα. Έχει ένα ευρώ, λέει, Μονέσκι SMUA. Δεν την πιστεύω. Δεν την πιστεύω. <laughs> δεν σε πιστεύω, αλήθεια. Δεν σα πιστεύω στα αληθινά όμω, έτσι. Τέλεια, τέλεια, καλή αρχή. Ποντέμο. Δεν σε Σταμάτα παιδί μου, δεν μπορώ αυτή η γλώσσα, είναι πάρα πολύ... Είναι πάρα, πολύ, είναι πάρα πολύ ανεβαστική, ξεσηκωτικιά. Θα έχουμε άλλα πράγματα. Τέτοια ξέρει ποτέ θέλω να μου λε. Θέλω να μου λε στα βραδινά, στα after. Δεν θέλω να μου λε τώρα πρωινιάτικα τέτοιε λέξει. Όχι δύσκολε. Ισπανικέ. Δεν θέλω. Θέλω Ισπανικά μήλα μου το βράδυ, σε παρακαλώ. Τι ωραία που θα ήταν. Ένα, ένα μεταμεσονύκτιο με, με, με Ισπανική γλώσσα να μου μιλάτε με παρασιέμπρα και σιέμπρα και αγίουδα με και τέτοια. Τώρα τι μου τα λε πρωί-πρωί και κραγιόν με ένα 20. Τα είδατε κι εσείς, ε. Πρέπει να πήρα όλες τις μονές σκιές, να ξέρετε. Όλες τις μονές πρέπει να πήρα. Περιμένω ο λέει, πόσο τέλεια προϊόντα θέλω να πάρω και μια κρέμα Είρε, την όλη ματιών, γιατί έχω πάρει μόνο το Bright Eyes. Να πάρεις. Εννοείται να πάρεις. Πριν το ιαλουρονικό, ακάμνια μπορώ να βάλω ακόμη. Βεβαίως. Ισπανικέ λέξει και ψεκασμό με ξελογιάστρα. Εσύ το αποτελείωσε. Αχ, όχι, δεν το ζει μόνη σου και που είσαι ακόμα, έχω να σου πω. Να ξέρει. Οκ, η Α, δεν με νοιάζει τα γερμανικά. Ήρθε η Αουρόρα, αλήθεια. Εντάξει, χαμό. Χαμό, χαμό. Ναι, να μου στείλει. Εννοείται να μου στείλει φώτα. Ναι, με τι καραμέλε νομίζω η Αωρόρα το πήγε σε άλλο level, έτσι. Έκανε και εσύ μόλι, ναι, το ξέρω. Εγώ με Αωρόρα έπλυνα το προσωπάκι μου και είναι από αυτέ τι στιγμέ όταν πλένει το πρόσωπό σου με το σαπούνι τη Αωρόρα που όπω μου γράφετε κι εσεί μετά δεν θέλει να βάλει τίποτα πάνω. Που απαγορεύεται. Θέλει να κάτσει έτσι με αυτή την απαλότητα και με αυτή την αίσθηση που σου δίνει και σου γυρνάει. Το σαμπούνι της Aurora, παιδιά, είναι, λες και είναι, ε, πώς το λένε, από αυτά τα ρολόγια με τους δείκτες που γυρίζουν το χρόνο πίσω. Τέλειο, τέλειο όμως. Και, και νιώθεις, λες και πάλι, είναι το δέρμα σου 20 χρονών και θες να κάτσεις έτσι και θες απλά να πιάνει το μουτράκι σου και να το χαϊδεύει. Αλλά δεν θα πιάσουμε το μουτράκι μα και θα το χαϊδεύουμε, ούτε θα σε χλαμαρίσουμε άλλο με τα ισπανικά μα. Θα πάμε να κάνουμε πρωινή ρουτίνα, μην έρθει ο Στέφανο και έχω γκρίνια, καταλαβαίνει. Πρέπει να πάω να μαγειρέψω κι εγώ η γυναίκα. Ο παππούς περιμένει ε, για καφέ και η γιαγιά περιμένει να πάω να τη στρώσω λοιπόν ε, τα χαλιά τη. Κατάλαβε. Α, καλά, αρχίσαν οι παραλαβές. Θα, να, να μου φλεξάρετε unboxing, παρακαλώ, έτσι να δω τι πήρατε, τι δεν πήρα εγώ και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε. Κατάλαβα. Πάμε. Έρχεται λοιπόν η ώρα του πρωινού ξυπνήματο και θέλει να πλύνει το πρόσωπό σου. Και πλένει το πρόσωπό σου με το σαπούνι τη Aurora, Αυτό το σαπούνι σε μορφή αφρού που σου κάνει το προσωπάκι βελούδο. Αλλά μόνο αυτό δεν είναι αρκετό. Έχουμε πει ότι μετά από τον καθαρισμό μα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι. Το νοτική λοσιόν. και όποιο θέλει και επιθυμεί μετά εννοείται ειδικά οι πιο ευαίσθητες, ειδικά οι πιο ξηρές και ειδικά εκείνες που έκαναν ρε την όλη το βράδυ θα ήθελα να περνάνε και λίγο το ροδόνερό τους, εντάξει. Το νοτική λοσιόν εγώ επέλεξα την ουβελή για σήμερα. Πρώτο προϊόν. <coughs> Πρώτο από όλα Όλων, όταν κάνουμε αουρόρα λοιπόν, αφού μου λέτε ότι ήρθανε τα αουρόρα σας σιγά σιγά και βλέπω απορίες, πάμε να σας βοηθήσω να κάνουμε κάποιες ρουτίνες διαφορετικές, σαν πρόταση, εγώ θα κάνω μία, έτσι, <coughs> <coughs> τι να κάνω, τους αγαπάω και τους προσέχω γιατί θέλω να τους έχω, κατάλαβες. Όσο περνάει ο καιρό, το πρόσωπό μου έχει βελτιωθεί πάρα πολύ χάρη στι συμβουλέ που μου, που μου δίνει. Αγάπη μου γλυκιά και πού είσαι ακόμα. Και πού είσαι ακόμα. Λοιπόν, ένα είναι το Bright Eyes, ένα είναι το μαγικό ραβδάκι. Λοιπόν, το ξέρουμε όλοι. Είναι αυτό που είναι σαν νεράκι. Μπαίνει πρώτο στα ματάκια. Αν ξυπνήσει και έχει έντονου μαύρου κύκλου, θέλω να το δουλέψει με την πυλίτσα του μπροστά, να βελτιώσει τη μικροκυκλοφορία όπω κάναμε και χτε. Εντάξει, αν θέλει να δει να ανασηκώσει εδώ τα πάντα όλα και το, και το μέσα το. Και, και αυτήν εδώ την περιοχή, τέλο πάντων, τώρα καταλαβαίνει είναι πρωί, δεν έχω πια ακόμα καφέ. Και πάνω από το φρύδι θα κάνει αυτέ τι κινήσει. Μία, 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 μία σταγόνα είναι αρκετή. Δεν θέλω να γίνεστε υπερβολικοί στην κατανάλωση ε, του, του προϊόντος. Μία σταγόνα λοιπόν, βλέπεις. Εγώ σήμερα, Άννα μου, δεν έβλεπα λεπτή γραμμή στο μέτωπο, τρελάθηκα. Βλέπεις, βλέπεις τι σου έλεγα την άλλη φορά που έλεγες ότι έχω μία στο μέτωπο που επιμένει, επιμένει, επιμένει. Πόσους μήνες έφη μου σου πήρε για να την εξαφανίσεις τη ρητίδα. Πε λίγο, πε ότι δεν γίνονται θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη. Πε ότι η επιμονή και η υπομονή είναι η μεγαλύτερη αρετή όσον αφορά το skincare. Είσαι στο τρίτο και πολύ καλά κάνει. Ε, ναι, θα κάνω με αουρόρα, θα κάνω γενικά με συστατικά. Εντάξει. Λοιπόν, ε, μαγικό ραβδάκι νούμερο ένα, λοιπόν, στη ρουτίνα. Νούμερο δύο, όταν κάνω, όταν κάνω ε, την ε, ρουτίνα μου με την αρώρα. Είναι εννοείται το Face Elixir 12% λοιπόν ε, κολαγόνο, 12% γελουρονικό. Και κάτι ακόμα, όσες εταιρείε μας προτείνει, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο που είναι τόσο εξυπηρετική και τόσο κατανοητή, παρόλο που είναι δύσκολη και και αυτά που μας βοηθάς. Αγάπη μου, είδες, μόνο αυτές οι εταιρείε θα μείνουν να ξέρεις εδώ ανάμεσά μας και δεν με νοιάζει και καθόλου. Θέλω εταιρείε που να είναι άνθρωποι. Το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, παιδιά. Θέλω να σκέφτονται, να μας σκέφτονται, να μας σέβονται όλου. Λοιπόν. Πάμε τώρα εδώ. Εφόσον λοιπόν, εφόσον λοιπόν έχουμε το face elixir και έχει μέσα το κολαγόνο, σε τόσο μεγάλο ποσοστό, σε 12%, θα πάρω το κουασά μου, έτσι, ειδικά όταν θέλω να κάνω σύσφυξη, όταν θέλω να κάνω ανόρθωση, μου πήρε πάρα πολύ καιρό, αλλά επέμενα. Μου έδινε θάρρο από μακριά. Και πάντα με το που σε βλέπω από το πρωί ξανά και τα live ξανά. Έτσι θέλει, παιδιά. Έτσι θέλει μέχρι να τα μάθετε. Γεια σου, Αουρόρα! Πού είσαι, Κωνσταντίνα μου, τι κάνετε! Φιλιά σε όλους εκεί στο team. Λοιπόν, ανασηκώνουμε τα πάντα. Γενικά το γκουάσα θα σας αρέσει πάρα πολύ σε εσά που έχετε αρχίσει και θέλετε να αλλάξετε λίγο το βάλι του προσώπου, θέλετε να βοηθήσετε λίγο εδώ την κατάσταση, την ανόρθωση, μετά από το μαγικό ραβδάκι λοιπόν, μετά από το ιαλουρονικό με το κολαγόνο να κάνετε κάποιες ασκήσεις, κατάλαβες, είναι πάρα πολύ βοηθητικό γενικά για την ανόρθωση, γενικά για λεπτές γραμμές και ρητίδες. Φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια και από εμά. Λοιπόν, νούμερο ένα βήμα λοιπόν είναι η αλουρονικό, η αλουρονικό με κολαγόνο, οκ. Okay. Βήμα νούμερο 2 όσον αφορά τα προϊόντα της Aurora είναι πιο το MAM Instant Lift. Όμως, αν βάζεις και νιασυναμίδη στη ρουτίνα σου, αυτή τη στιγμή θα βάλει πρώτα την ιασυναμίδη σου. Εντάξει. Και αυτέ οι εταιρείε μα άλλαξαν το πρόσωπο. Εγώ παλιά τη Σνόμπαρα και τρέχαμε σε πολυκαταστήματα. Μπράβο του που κατάλαβαν τι ανάγκε μα και είναι δίπλα μα σε τέτοιου καιρού. Εννοείται. Λοιπόν, νιασυναμίδη λοιπόν αμέσω μετά από το ιελονονικό. Η νιασυναμίδη. Σε εγγυούλε απαγορεύεται μόνο η ρετινόλη. Τίποτα άλλο, αγαπημένη μου. Όλα τα άλλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει άφοβα. Γεια σου, φάγη μου. Νία Συναμίδη λοιπόν και για να μην σου κάνει Νία Συναμίδη ε, σαπουνάδες ο τρόπος είναι ο γνωστός. Στο χέρι στην παλάμη και απλά έρχεσαι και απλώνεις. Εντάξει. Στην αρχή στις πρώτες χρήσεις, στις πρώτες χρήσεις μπορεί λίγο να σε ενοχλήσει ή να σε τσούξει. Όμως η Νία Συναμίδη είναι φούλα απαραίτητο συστατικό γιατί έρχεται και μπουστάρει και τα υπόλοιπα προϊόντα, τα ενισχύει και βοηθάει πάρα πολύ σε σύσφυξη πόρων, σε έλεγχο για τη λιπαρότητα. Γενικά ε, βοηθάει και την αντιγύρανση. Είναι μια πάρα πολύ απαραίτητη βιταμίνη. Εντάξει, να την έχουμε στην καθημερινότητά μα. Μετά λοιπόν από το ιαλορονικό μα, πάμε στην ιασυναμίδη και μετά θα πάμε. Μπορεί να βάλει μπακουτσιόλα, εννοείται. Δεν χρειάζεται να μην κάνει αντιγύρανση κάποιο επειδή είναι εγγυούλα. Απλά δεν βάζει φετινόλη σαν συστατικό. Φετική ρετινόλη όμω μπορεί να βάλει άφοβα και μπορεί να βγάλει φωτογραφία τα συστατικά αν θέλει. Ε, που έχει η φυτική ρετινόλη να τη στείλει στο γιατρό σου και θα δεις ότι θα σου δώσει και εκείνο το ok. Λοιπόν, ε, πάμε μετά στο τσιτωτικό, πάμε μετά στο ανορθωτικό, πάμε μετά στο μαγικό, έτσι. Πάμε μετά στο Mom Instant Lift που ήρθε, ένα προϊόν που η Κωνσταντίνα το αφιέρωσε στη μαμά της και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι γιατί όσοι το έχουμε χρησιμοποιήσει, γιατί αμέσως σου κάνει το δέρμα σαν μάρμαρο γιατί αμέσως έτσι τόνι. ναι το γκλουίρ θα μπορούσαμε να το βάλουμε αλλά να το βάλουμε ε, πρώτο πριν το μαγικό ραβδάκι εντάξει πριν το bright eyes όχι δεν μπορείς να τα βάλεις αυτά όλα μαζί αν κάνουμε οξέα σε να μην βάζουμε εννοείται δεν, ναι, δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό σε αυτό μαζί να μην τα βάλουμε όταν κάνουμε οξέα κάνουμε οξέα μετά λοιπόν τα χρησιμοποιούμε. Μπράβο ρε Φάνη, μπράβο. Λοιπόν, βήμα νούμερο 1, Face Elixir. Βήμα νούμερο 2 θα είναι το Mom Instant Lift. Και μετά από το Mom Instant Lift, όποιος θέλει super τούμπανο, super δηλαδή εκεί που δεν πάει, όποιος έχει θέμα, <coughs> συγγνώμη, με λαιμό, με προγούλι, με πηγούνι, θα έρθει και θα πάρει τα πεπτίδια του. Εντάξει, και θα βάλει στην περιοχή που θέλει να ανασηκώσει. Εγώ εδώ τώρα έρχομαι να σου δείξω για λαιμό, για προγούλη, για πηγούνι, πώς θα τοποθετήσω τα πεπτίδια, εντάξει. Και με αυτό πάλι θα πάω να βοηθήσω την κατάσταση. Καταλαβαίνεις ότι οι κινήσεις θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και αυτό θα πρέπει να το κάνεις τουλάχιστον μία φορά την ημέρα όταν θα θέλεις πραγματικά να βελτιώσεις το οβάλ του προσώπου σου και γενικά να συσφίξεις το λαιμό σου. Και να λιάνεις και τις γραμμές, τις λεπτές γραμμές, της ρητίδες που μπορεί να έχεις και στο λαιμό σου. Το βλέπουμε όλοι? Το βλέπουμε όλοι? Λοιπόν, Πάει και αυτό. Επόμενο βήμα. Τι δεν πρέπει να λείπει ποτέ από την πρωινή μα ρουτίνα. Πέρα από την ενυδάτωση, πέρα από τη σύσφυξη, πέρα από την αντιγύρανση. Έτσι, τα πεπτίδια είναι τη να κόμει. Τα πεπτίδια τα πεπτάει 10%. Δεν έχω άλλα πεπτίδια αυτή τη στιγμή. Παλιά είχα το μπουφέ. Το έχω αντικαταστήσει με τα πεπτίδια αυτά γιατί εδώ πέρα βρίσκει ματριξίλ προγυρελίνη και ένα ματριξίλ πιο ενισχυμένο, το Morphophomics, που αν διαβάσεις ε, για αυτά τα συστατικά και τα τρία μαζί, είναι σούπερ ενισχυτικά, σούπερ ανορθωτικά και βοηθούν πάρα πολύ όταν θέλεις να βελτιώσεις το οβάλ σου, να ακόμη πεπτίδια έβαλα, ναι. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε και λέμε το εξή. Ε, με τι δεν μπορούμε να, παραλ... τι, τι, τι δεν πρέπει να παραλείψουμε στην πρωινή μας ρουτίνα, παιδιά. Δεν πρέπει να παραλείψουμε τη βιταμίνη C. Η βιταμίνη C. Τι πρέπει να έχουμε στην πρωινή μας ρουτίνα. Πρέπει να έχουμε αντιλιακή προστασία. Πώς θα βελτιώσουμε και πώς θα πολλαπλασιάσουμε τη δράση λοιπόν της βιταμίνης C του αντιλιακού. Διαβάζω και τα σχόλια και βλέπω... Ε, Τέλο πάντων. Ε, όταν βάζουμε λοιπόν μετά το Mom Instant Lift, ο οποίο θέλει να κάνει αντιγύρανση, θα χρησιμοποιήσει τα πεπτίδια και μετά θα χρησιμοποιήσει τη βιταμίνη C για αντιλιακό, ε, για να ενισχύσει τη δράση του αντιλιακού. Εντάξει, όποιο θέλει λοιπόν να δει λάμψη, όποιο θέλει να δει αποχρωματισμό, όποιο θέλει να παρακολουθήσει ε, την επιδερμίδα του και να δει τη διαφορά ακόμα και για πανάδες και για κοιλίδες, θα πρέπει στην ε, ρουτίνα του να έχει οπωσδήποτε μία πολύ καλή βιταμίνη C. Η βιταμίνη C από την Aurora, το ξέρετε όλοι ότι δεν είναι μόνο βιταμίνη C, γι' αυτό λέγεται και vitamin cocktail, έχει και βιταμίνη E μέσα, οπότε μαζί με τη λάμψη, μαζί με τον αποχρωματισμό, μαζί με την ανίσχυση, του αντιλιακού θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα βελτιώσει λεπτέ γραμμέ και θα ταΐσει πάρα πολύ καλά το δέρμα, όπω κάνει η βιταμίνη ε που προσφέρει και ανάπλαση. Τώρα, πώ χρησιμοποιείται για να κάνουμε σωστή δουλειά. Εντάξει, θα ανοίξουμε το μπουκαλάκι μα, θα πιέσουμε την πιπέτα μα και εδώ μέσα θα έχει, βλέπει, και βιταμίνη ε και βιταμίνη C. Λοιπόν, όποιο θέλει και κάνει στοχευμένη θεραπεία Παύλα, λεύκανση σε πανάδε και ευριακίε. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάρει το μπλε μικρό σφαιρίδιο και να το τοποθετήσει ακριβώ πάνω, εκεί που έχει την πανάδα του, να πιέσει, να το σπάσει και να βοηθήσει στον αποχρωματισμό. Εντάξει, το βλέπετε, το βλέπετε που το, που το πήρε το δέρμα. Μετά λοιπόν. Βεβαίω μπορεί να προηγηθεί η νιασιναμίδη, όταν είμαστε εξοικειωμένοι και μετά να βάλουμε βιταμίνη C. Πλέον να ξέρει, υπάρχουν προϊόντα στην αγορά που έχουν νιασιναμίδη βιταμίνη C και όλη μαζί βάσια μου. Όσο πιο καινούργιες τεχνολογίες βγαίνουν, τόσο πιο πολύ θα βλέπεις ε, συστατικά να ταιριάζουν και να μπαίνουν μαζί. Μετά το Mamin Statlif, τα peptίδια, ναι, και μετά μπαίνει το Vitamin Cocktail. Τώρα επειδή έχουμε λίγο μπερδευτεί και επειδή έχω διαβάσει κάποια μηνύματα που λένε Αχ, η βιταμίνη ε ΕΕ έκατσε πάνω στη μύτη μου. Όχι, να πας καλύτερα εδώ. Στο πόδι χίνα. Τσα, 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 τσα. Λοιπόν, ε, ότι το μπακουτσιόλ θα μπει μετά την μπότοξ. Όχι. Ε, τελειώσαμε με του ορού. Έτσι, στα ξαναβάζω στο χέρι μου για να καταλάβεις λίγο τη σειρά όσον αφορά τα προϊόντα της Aurora, ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, η αλουρονικό με κολαγόν. αλουρονικά με το μυστικό συστατικό που κάνει το τσίσφιξη και το lifting. Και μετά βιταμίνη C με βιταμίνη ε. Δεν είναι καθόλου λαδερή, βλέπεις, δίνει λάμψη αμέσως. Και με τη βιταμίνη ε που έχει μέσα μας βοηθάει πάρα πολύ και στην ανάπλαση και στην ελαστικότητα της επιδερμίδας. Στο ενδιάμεσο έβαλα νιασυναμίδη μετά από το γελουρονικό και ενίσχυσα τη σύσφυξη με τα πεπτίδια ανάμεσα στο Mom Instant Lift με το Vitamin Cocktail. Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Δεν έχει σημασία αν σαν κρέμα έχει την Botox, αν σαν κρέμα έχει την Caviar, αν σαν κρέμα έχει τη βιταμίνη C γιατί θέλει να κάνει λεύκανση και αποχρωματισμό. Αλλά θέλεις να έχεις φούλη αντιγύρανση και το πρωί. Μετά από τους ορούς, Όποια κρέμα και αν έχεις και αν δεν έχεις αουρόρα, εντάξει, και έχεις μόνο τα σέρουμς και έχεις και την πακουτσιόλ και έχεις για παράδειγμα την κρέμα, ποια κρέμα, έχεις τη μυρτιά, έχεις τη ριζιού, έχεις μια άλλη κρέμα, πρώτα από όλα θα μπει το προϊόν με τον πακουτσιόλ, με τη φυτική ρετινόλ. Και αυτό θα γίνει γιατί, γιατί εδώ πέρα η υφή είναι κρεμοτζέλ. Το βλέπεις. Οπότε για να εισχωρήσει, να ενισχύσει και να δράσει, θα μπει και θα τοποθετηθεί πρώτα. Να πω ότι δεν έχει κρέμα ματιών η Aurora γιατί παίρνω πάρα πολύ συχνά τέτοια μηνύματα. Ποια κρέμα ματιών να πάρω από την Aurora. Η Aurora μας ακόμα δεν έχει βγάλει κάτι για τα μάτια. Περιμένουμε ότι θα βγάλει το συντομότερο δυνατό. Εντάξει. Όχι, όχι. Όταν έχουμε πιο δυνατή βιταμίνη C, δεν... όταν έχουμε δηλαδή τις σαμπούλε της βιταμίνης C, δεν θα βάλουμε και μία γιατί εκεί πέρα μιλάμε για 100% ασκορβικό οξύ. Δεν θα κάνουμε χημίε. Λοιπόν, άρα. Ναι, 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 καραμέλα, ναι. Πρώτα απ' όλα βάζουμε τη φυτική ρετινόλη. Όχι, Μαρία μου, αυτή είναι κρέμα. Αυτή είναι σε μορφή κρέμα. Εγώ μιλάω για αυτή την πακουτσιόλη, σε αυτή τη συσκευασία, σε αυτή την περιεκτικότητα, σε αυτή τη μορφή. Λοιπόν, μετά. Τι θέλω τώρα εγώ να κάνω. Θέλω να ενισχύσω κι άλλο αυτή την τέρμα αντιγυραντική και συσφικτική πρωινή ρουτίνα. Θέλω. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Θα πάρω λοιπόν την Botox μου τη κρέμα και ή θα τελειώσω με την Botox τη κρέμα. Εννοείται καλέ θα το αποθηκεύσω. Τι ρωτήσεις είναι αυτές. Πάντα θα το αποθηκεύω. Όσο μπορώ να το αποθηκεύω θα το αποθηκεύω. Όταν μείνω καμιά φορά με ένα κινητό, γιατί τραβάω και για το YouTube, μετά θα είναι one shot. Λοιπόν, εγώ με την Botox σας έχω πει, ναι, όποιος δεν έχει το, τα πεπτίδια και έχει το μπουφέ, το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ με την κρέμα Botox σας έχω πει ότι έρχομαι πρώτα την απλώνω, ακού, βλέπεις, πρώτα την απλώνω, και μετά αρχίζω και τη δουλεύω με κινησούλες, με μασαζάκι, στα σημεία που ονειρεύομαι αργότερα ότι θα κάνω τα ενέσιμά μου και εγώ όταν θα φτάσω λοιπόν σε αυτό το level. Βλέπεις λοιπόν ότι την Botox είναι μια κρέμα που θα τη βάλω και στο πόδι χίνας και θα τη βάλω και στο μεσόφριο και θα τη χρησιμοποιήσω σαν κρέμα θεραπεία. Γιατί η κρέμα Botox μετά από 28 μέρες θα σου δείξει πραγματικά τη διαφορά. Γι' αυτό και το γράφει παιδιά κιόλα πάνω στη συσκευασία. Όσοι την πήρατε ξέρετε. Τώρα, αν έχω μια κυρία, έναν κύριο απέναντί μου που πραγματικά κάνει για όλες τις επιδερμίδες η φυσικά... Και απλά κάποιε επιδερμίδε ίσω θέλουν μια πιο έξτρα ενυδάτωση που μετά μπορούν να βάλουν την Caviar, που είναι η απόλυτη κρέμα και για σάντουιτ ρετινόλη και για ενυδάτωση και για όλα. Όταν τώρα έχω ένα, μια επιδερμίδα, ένα δέρμα, το απόλυτο τσίτωμα μαζί με τη σε ε, ναι, δεν υπάρχει, που θέλει να κάνει και σφυγγυλότητα και διόρθωση στο οβάλ, θα έρθω την Botox και θα τη βάλω και λαιμό. Και θα τη βάλω και προγούλη. Και θα συνεχίσει. Τα μποναριστά δεν τη βάζω, τα μποναριστά την απλώνω. Να πάει παντού, κατάλαβες, να κάνω τα γεμίσματά μου, τα αυτά μου. Και μετά έρχομαι και κάνω τις κινήσεις μου και τα μπονάρω μόνο όπου ξέρω ότι έχω βαθιές ρητίδες, ε, λεπτές γραμμές. Καταλαβές? Διαφορετικά απλώς την απλώνω. Εδώ δηλαδή που δεν έχω ρητίδες, εδώ δηλαδή που δεν έχω βαθιές γραμμές, βλέπεις ότι απλά έρχομαι και την απλώνω και υποβοηθάω τόσο καιρό. Εντάξει? Αχ, δεν μας νοιάζει πώς το λένε, αν το λένε μεσόφριο ή μεσόφριο, φρυδό, να ξέρεις. Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν μας νοιάζει καθόλου. Για μένα τώρα που κάνω πανάδες, για μένα τώρα που κάνω αγγίες, ε, και, δεν, και είμαι λιπαρή, εγώ τώρα δηλαδή για πρωί την καβιάρ δεν θα την έβαζα, την καβιάρ θα την βάλω το βράδυ, θα τη λατρέψω, θα την αγαπήσω, θα την ερωτευτώ, θα με ερωτευτεί, αλλά για τώρα εμένα θα βάλω τη βιταμίνη C. Βιταμίνη C, την αγαπώ, ε, μυρίζει ακριβώς όπως το face elixir, Ακριβώ, δηλαδή το, το vitamin cocktail, συγγνώμη. Έχει και αυτή η αλουρονικό, έχει κολαγόνο και βοηθάει πάρα πολύ γιατί έχει υψηλή συγκέντρωση σε βιταμίνη C στο να κάνουμε ελεύκανση. Οπότε έρχεται μετά στα σημεία που έχουμε πανάδε ευριαγγίες και βοηθάει πάρα πολύ και αυτή με τη σειρά της στον αποχρωματισμό. Όμως θέλω να δεις σαν λεμονάκι, σαν λεμονάκι με, με πορτοκάλι μαζί. Με μανταρινάκι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο εμένα, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Ναι, η Botox με τη Vitamin C για μένα, α πούμε, είναι το πρωί. Η αδυναμία μου είναι το My Go To. Botox και Vitamin C, γιατί έχω και τη σύσφυξη, έχω και το τσίτωμα, αλλά έχω και τη λάμψη και την ενυδάτωση και με βοηθάει και στη θεραπεία του αποχρωματισμού που θέλω να κάνω όσον αφορά τη στοχευμένη θεραπεία που κάνω με την πανάδα, και εννοείται. Εννοείται, δεν ξεχνάω ποτέ το, τα μάτια μου, έτσι. Θα έρθω λοιπόν μετά, λάθος, θα πάρω τη μυρτιά μου, γιατί για μαύρους κύκλους φρόντισα, εντάξει, να κλειδώσω και να διασφαλίσω να δουλέψουν σωστά όλα τα συστατικά. Οπότε θα πάρω τη μυρτιά, γιατί για μαύρους κύκλους έβαλα το ραβδάκι μου, θα τη βάλω ακριβώς στα σημεία αυτά εδώ που βλέπεις, γιατί η μυρτιά τι κάνει, ανορθώνει, γεμίζει λεπτές γραμμές, καρδαμώνει λοιπόν. Οπότε θα τη βάλω τη μυρτιά και στις ρητίδες γύρω από, τα, από τις ρητίδες του καπνιστή. Και έτσι θα ανασηκώσω. Τώρα μπορείς να πάρεις το ρόλερ σου, μπορείς να πάρεις το γκουασά σου, μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Αλλά καλύτερα όταν θα βάζουμε προϊόντα που κάνουν στοχευμένη δράση, να βοηθάμε και λίγο και εμείς με τις κινήσεις μας, παιδιά. Ναι, δεν χρειάζεται να βάλεις και τα δύο μαζί, Νίνα, και καφείνη και ραβδάκι αν έχεις, εκτός αν έχεις πάρα πολύ έντονο πρόβλημα, έτσι, έχεις δηλαδή, βρίσκουμε ότι έχουμε πάρα πολύ έντονους μαύρους κύκλους, οπότε εκεί θα μπει πρώτα η καφείνη και μετά το μαγικό ραβδάκι. Αλλά καφείνη έχει και το μαγικό ραβδάκι, οπότε δεν χρειάζεται. Μόνο αν υπάρχουν μέρε δηλαδή που ξυπνά και πραγματικά λε. Χριστούλη μου και Παναγίτσα μου, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, κατάλαβε και θέλει να βοηθήσει. Ό,τι μπορεί να γλιτώνει, καλό είναι. Λοιπόν, τώρα έβαλα τη μυρτιά στα μάτια, άρα τελείωσε. Ναι, είναι, είναι πολύ ωραία η συνδυασμή, παιδιά, γιατί είναι φυσικά, είναι φυσικά τα καλλιντικά και δεν πάω πουθενά, ούτε μέχρι την κουζίνα κάτω να πιω τον καφέ εκεί με τον παππού και τον μπαμπά μας μέχρι να πάμε μετά στην αποθήκη να πάρουμε τα χαλιά στη γιαγιούλα χωρίς αντιλιακό. Λοιπόν, αυτό το αντιλιακό σώζει ζωές. Αυτό το αντιλιακό όμως πρέπει να τοποθετηθεί σωστά. Μία, ένα πέρασμα στο πρόσωπο μπαίνει γύρω από τα μάτια, μπαίνει πάνω στα χείλη, μπορείς να το τοποθετήσεις παντού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρία χρονών παιδάκια και πάνω. Τώρα, Μία φίλη μου που είναι πάρα πολύ λιπαρή, ένας φίλος μου που είναι πάρα πολύ λιπαρός και νιώθει, ενώ δεν, ενώ δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, ότι μένει κάποια λιπαρότητα, για παράδειγμα. Τι μπορεί να κάνει. Μπορείς να το κάνεις και πάνω από το μακιγιά και κρατάει για πάντα, γι' αυτό το αγαπώ. Ε, πραγματικά βγάζεις, πραγματικά βγάζεις μία σεζόν ολόκληρη, έτσι. Βγάζεις ένα εξάμηνο, εφτάμηνο. Θα πάρεις μετά, λοιπόν, ένα χαρτάκι. Και θα έρθει και θα τα μπωνάρεις. Το βλέπεις που δεν υπάρχει τίποτα. Το βλέπετε που δεν υπάρχει τίποτα. Αποροφάτε αμέσως. Γι' αυτό έχει και αυτή τη σύσταση. Δεν έχει καθόλου, μα καθόλου μέσα, ε, σαπουνο, γαλακτοματοποιητές κλπ. Είναι δύσκολες λέξεις αυτές. Δεν θέλω να σας τις λέω κι εγώ και να σας μπερδεύω αυτό το στίκ αντιλιακό. Αουρόρα το έχω λιώσει τώρα που κρύωσε ο καιρό. Ούτε το καλοκαίρι δεν το χρησιμοποιούσα τόσο. Γιατί, Γιατί τώρα ε, περισσότερο από ποτέ. Το δέρμα μας παιδιά όταν έξω κάνει πάρα πολύ κρύο και μέσα κάνει πάρα πολύ ζέστη ακόμα και μέσα στο αμάξι μας έτσι. Δεν σου μιλάω να βγεις έξω τώρα εγώ δηλαδή που θα βγω έξω ας πούμε και θα πάω να περπατήσω ή θα πάω στη γιαγιά ή θα είμαι μέσα έξω μέσα έξω. Περισσότερο λοιπόν από ποτέ Θέλουμε να μένουμε και ενυδατωμένοι. Έκανα την καλύτερη πρωινή ρουτίνα μαζί σου. Λοιπόν, επίση το αγαπάτε, το ξέρω που το αγαπάτε, κάνει και για ευαίσθητες επιδημίες και είναι και ένα αντιλιακό που προτείνω 100% να μάθετε και τα παιδιά σας να το χρησιμοποιούν γιατί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και μόνα τους και νιώθουν και πολύ περήφανα να ξέρεις όταν το κάνουν αυτό. Οπότε είναι τεράστιο ναι και είναι και ένα αντιλιακό που μπορείς να περάσεις και αφού έχεις κάνει το μακιγιά σου πάνω από το μακιγιά σου. Εντάξει, Αυτά ήθελα να σου πω. Για σακούλε κατά τα μάτια. Για σακούλε κατά τα μάτια, προτείνω αρχικά να ακολουθήσει το μαγικό ραβδάκι, να το βάλει στη ρουτίνα σου, να το βάλει στη ζωή σου, και μόνη σου με κομπρεσούλες από τσαγάκι που θα τις αφήνεις να κρυώνουν, έτσι, να τις ακουμπάς πάνω, να κάνεις μαλάξεις, ε, οι σακούλες από τα ματάκια, ειδικά όταν είναι επίμονος και ειδικά όταν είναι χρονίες, δεν θα φύγουν μαγικά. Με ένα προϊόν θα πρέπει να κάνουμε ε, τις απαραίτητες κινήσεις αρχικά, όλα είναι θέμα κινήσεων, γι' αυτό και εγώ πάντα βλέπεις, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα θα χρησιμοποιώ ή το ρόλερ μου και τώρα που έχω και το γκουασά ε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε θα το βάλω στη ζωή μου και θα το πάρω στα σοβαρά, αρχικά να σου πω ότι είναι καταπαγωμένο και γενικά ότι είναι κρύο, δες το εξωτερικό με τις κρυοθεραπείες, πόσο αποτελεσματικά, Πόσο αποτέλεσμα, πόσο αποτέλεσμα έχουν. Εμείς εδώ δεν τις κάνουμε τόσο πολύ τις κρυοθεραπείες, αλλά επειδή ε, πραγματικά δουλεύουν και ειδικά για τα Botox, για τις πιο μεγάλες ηλικίε για όλους εμάς που παλεύουμε με την αντιγύρανση, έχουν πάρα πολύ, πάρα πολύ σημασία οι κινήσεις που κάνουμε και οι μαλάξεις που κάνουμε στο, στα ματάκια μας. Τη βάζει, αλλά δεν βλέπει διαφορά. Τη βάζει πόσο καιρό, εσύ πότε θέλει να δει τη διαφορά. Σε μια μέρα, σε ένα μήνα. Θέλει πάρα πολύ καιρό και πάρα πολύ επίμονη προσπάθεια και θέλει και λίγο καλή διάθεση. Κατάλαβε, δεν θα δουλέψουν όλα μόνο του. Πρέπει να το πιστέψει, πρέπει να έχει θετική ενέργεια και πρέπει να είσαι θετική στο ότι θα σου δουλέψει. Και πρέπει τι ώρε που βλέπει τηλεόραση και μόνη σου ή με το ρόλερ του από το ραβδάκι ή με ένα face roller γενικά να βοηθά την περιοχή. Γενικά θέλει πάρα πολύ καλό μασά. Πάρα πολύ καλό μασά. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Αυτό που κρατάω. Αυτό που κρατάω είναι το Face Roller, το κλασικό, το έχεις δει πολλές φορές, που έχει το μικρό και το μεγάλο. Είναι από την εταιρεία Fluff ε, που φέρνουν τα κορίτσια στο Beauty Pit και είναι και το Gua Sha. Ρετινόλη όλη πρώτη φορά τι να βάλεις, ε, εξαρτάται την ηλικία, εξαρτάται τις ανάγκες. Δεν θα σου πω ποια ρετινόλη θα βάλεις, πρώτη φορά εγώ, εσύ θα δεις τα, τα βίντεο, θα τα μελετήσεις και θα αποφασίσεις. Ναι, μπράβο, γενικά, 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 όπως είπαμε και χθε, εγώ δεν θέλω να λέω κάθε μέρα τα ίδια, ε, θέλω να ξέρετε ότι όταν έχουμε όταν έχουμε ειδικά κατακράτηση και μαύρους κύκλους θα βάζετε και την αλόη σκέτη, σκέτη όμως, δηλαδή προσπάθησε να πάρεις μια αλόη βέρα, πώς είναι, πώς είναι η δικιά μου, είτε αυτή, είτε και την άλλη τη φωλικά, φωλικά, καταλάβες όποια άλλο βέρα θέλεις εσύ και σε το χρόνο, δηλαδή... Γιατί θα μου πεις, εγώ να το πάρω αυτό ρε κορίτσι και να κάνω, και να κάνω αυτό που λες Ή να μην πάρω τίποτα και να κάνω μασάζ Και να κάνω μασάζ, κοίτα, με την πιλίτσα Δεν πρέπει να έχει και κάτι εδώ η περιοχή Κοίτα λίγο Θα βγάλεις λίγη αλόη γιατί τα bright eyes δεν τα πετάμε. Έχουμε πει ότι κάνουν πάρα πολλέ χρήσει, έτσι. Θα έχει λοιπόν λίγο αλόι, θα πάρει εδώ το ρόλερ από το bright eye σου και θα άρχισε και θα κάνει αυτό. Στην περιοχή που έχει την κατακράτηση, στην περιοχή που έχει τα προεξήματα και τι σακούλε. Δηλαδή εγώ, εγώ θα δει δυνα... τι, τι να σου πω τώρα, Για να μου κάνουν όλη μέρα αυτό εδώ το πράγμα. Αλοε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Κατάλαβες, βοηθήστε λίγο την επιδερμίδα σας. Εννοείται ότι θα κάνουμε τις ρουτίνες μας κανονικά, η αλόε δεν αντικαθιστά ούτε την καφεΐνη, ούτε τίποτα, έτσι. Αλλά χρησιμοποιήστε, χρησιμοποιήστε, μπράβο, από μέσα προς τα έξω, αλλά όταν έχουμε και λεπτές γραμμές και είμαστε μια ηλικία, θα κάνουμε από μέσα προς τα έξω, αλλά μετά θα έρθουμε, θα κάνουμε και από έξω προς τα μέσα, ε? γιατί θα πρέπει να γεμίζουμε τις λεπτές γραμμές. Λύσεις υπάρχουν για όλα. Ορίστε, τελείωσα όλη την αλόη που έβαλα στο χέρι μου. Το βλέπεις με αυτή την κίνηση και θα, θα το βάζεις σε όλο σου το πρόσωπο. Την αλόη γενικά νομίζω πρέπει να τη βάλετε στη ζωή σας, πρέπει να την, να την αγαπήσετε. Και πρέπει να αγαπήσετε και να εκτιμήσετε και τα γκατζετάκια που έρχονται μαζί με το κάθε προϊόν που χρησιμοποιούμε. Εντάξει, η Αλόι Βέρα είναι μια Αλόι Βέρα τεράστιων διαστάσεων, 300ml, που δεν σου τελειώνει με τίποτα από την εταιρεία Nouvelle, από το Beauty Princess. Και μετά, ό,τι σου μείνει, κοίτα, θα έρθει. Και πάλι και αυτό, και πάλι και αυτό, θα το βάλεις και πάλι και αυτό θα το βάλεις στο πρόσωπό σου. Τώρα με η ρότητα στο πρόσωπό σου και είναι 12. Oh, γιατί, γιατί έχει τρομερή ξηρότητα. Δεν θα φτάσει μόνο μία κρέμα, θα πρέπει να πάρει ένα σαπούνι πάρα πολύ καλό και ενυδατικό, με μαλακτικές ιδιότητες. Ε, το σαπούνι της Aurora είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση και θα πάρει και, την, ε, θα πάρει και τη vitamin C που έχει αλουρονικό μέσα και vitamin C. Να τη φτιάξει λίγο η επιδερμίδα και η ελαστικότητά της. Βεβαίως και μπορείς. Αμέ, φιλιό, εννοείται ότι μπορεί. Έτσι θα κάνετε. Εντάξει, δηλαδή δείτε το, αγαπήστε το. Πολύ νερό δεν το συζητάμε, αλλά όλα είναι θέμα και πράξεων. Δεν είναι μόνο άιντε πήρα εγώ αυτό και περιμένω τώρα αυτό. Να μου ανορθώσει το βλέφαρο, να μου, πα, να μου φύγουν οι μαύροι κύκλοι, να μου φύγει η κατακράτηση, να μου φύγουν τα πρεξίματα, να μου φύγουν οι σακούλες. Επειδή απλά βάζω μία φορά έτσι. Όχι. Θα έρχεσαι και θα κάνεις μασαζάκι. Θα έρχεσαι και θα βλέπεις ότι αφού η ρολέτα της... Η ρολέτα συσκευασίας του Bright Eyes με βοηθάει. Καταλαβές, να πάρω και λίγο αλόι, να το δοκιμάσω αυτό που λέει αυτή η κοπέλα, να δω έχει αποτελέσματα ε? και κάντο και θα με θυμηθείς. Γιατί μόνο τους, μόνο τους, δεν γίνονται θαύματα, θέλει και από εμά λίγο βοήθεια, θέλει και λίγο να, να, σκεφτόμαστε, να γινόμαστε λίγο πιο δημιουργικοί και να λέμε ποιο προϊόν είναι καταπραγητικό, ποιο προϊόν βοηθάει πάρα πολύ, ποιο προϊόν θα εισχωρήσει καλά στο δέρμα, χωρίς όμως να μου χαλάσει, κατάλαβες, τη ρουτίνα που έχω ήδη κάνει, ε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την αλόε. Εντάξει. Έλενα μου πρέπει να ξυπνάνε λίγο πιο νωρίς να το κάνουνε. Δυστυχώς ε, δεν γίνεται να μην ξυπνάνε πιο νωρίς να τα κάνουν, Ειδικά στο αντιλιακό και στο πλήσιμο είμαι κάθετη. Είμαι κάθετη. Πρέπει να μην φεύγει κανένα παιδί αν δεν μπλένει το πρόσωπό του, αν δεν βάζει μία ενυδάτωση και λίγο αντιλιακό. Δεν γίνεται. Ναι, όπως και κλείδωμα με την αλόη. Πολύ, πολύ σωστά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και αν ξεχνάνε ή αν δεν προλαβαίνουν, το αντιλιακό το έχουν μαζί τους όπως έγραψε και η Ιώτα πιο πάνω κατάλαβες ότι το έχει στην τσάντα. Το παιδάκι τη είναι 5-6 χρονών και το έχει στην τσάντα. Έχει μάθει δηλαδή το κορίτσι και θα το βάλει μόνο του. Και να μην προλάβει στο σπίτι. Στο σπίτι δηλαδή την ώρα που πλένουν τα δόντια δεν θα πλύνουν το πρόσωπό του, εννοείται. Θα βάλουν μετά λοιπόν μία κρέμα, α μην βάλουν τόνερα, α μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το αντιλιακό όταν το έχουν μέσα στη τσάντα, ε, μέσα στα μάξη ή στον δρόμο θα κάνουν ένα, ένα πέρασμα και θα είναι full προστατευμένοι. Εντάξει. Δεν, πρέπει, πρέπει, πρέπει να το καταλάβουν γιατί μετά όταν θα μεγαλώσουν θα ψάχνουν άλλα πράγματα και μετά θα λένε γιατί δεν άκουγα όταν ήμουν μικρή. Λοιπόν, ε, θα φύγω, θα έρθω πάλι μετά μόλις τελειώσουμε Παναγία μου τη μέρα που έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, μετά, ναι αμέ, μετά, μετά, βάζεις και τη sleeping mask, θα βάλεις πρώτα άλλο και μετά θα βάλεις και θα κλειδώσεις με τη sleeping mask. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να έχετε μια τέλεια μέρα. Wish me good luck στο στρώσιμο των χαλιών της γιαγιάς και τα ξαναλέμε μετά το μεσημεράκι. Εντάξει, πολλά φιλιά και τα λέμε, η καλύτερη παρέα είστε, αλλά τώρα θέλω λίγο καφέ. Φιλιά!